Στα Τρίκαλα βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο υφυπουργός και εντεταλμένος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, Νόρμπερτ Μπάρθλ, ο οποίος αρχικά συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Τρικαίων Δημήτρη Παπαστεργίου, κάνοντας μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, ο Γερμανός υφυπουργός υπογράμμισε αρχικά την ιδιαίτερη χαρά του να γνωρίσει τον Δήμαρχο Τρικαίων, που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάδειξη της πόλης των Τρικάλων, ενώ αμφότεροι δήλωσαν τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών προκειμένου να θωρακιστεί το ευρωπαϊκό όνειρο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Τρικαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε πως οι δύο χώρες συνεχίζουν να έχουν καλές σχέσεις και να ανταλλάσσουν πρακτικές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως έχουμε να πάρουμε και να δώσουμε πολλά, να μάθουμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων και να μεταδώσουμε πολλές γνώσεις γύρω από τον τομέα της τεχνολογίας, τονίζοντας ο ίδιος πως ζηλεύει τη γερμανική νοοτροπία. Επιπροσθέτως, ο Δήμαρχος τόνισε πως στην Ελλάδα της κρίσης, όπου οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς, το καθεστώς αυτό έχουν καταφέρει να ανατρέψουν οι πολιτικοί στα Τρίκαλα μέσα από μια συνεχή προσπάθεια για πιο εύκολη και ποιοτική ζωή στην πόλη. Σε αυτό φυσικά συμφώνησε και ο Γερμανός υφυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνει σκληρή δουλειά προκειμένου να αποκτηθεί ξανά η εμπιστοσύνη των πολιτών για ένα καλύτερο και συλλογικό αύριο. Τέλος, αναφορά έγινε και στο μεταναστευτικό, με τον Δήμαρχο της πόλης να επισημαίνει ότι τα ελληνικά νησιά χρειάζονται βοήθεια, θέμα που ζήτησε από τον Γερμανό υφυπουργό να μεταφέρει στη Γερμανική Βουλή. Η επίσκεψή του στο Δημαρχείο έκλεισε με την ξενάγηση του υφυπουργού στο Control Room. Μίλησα για την πόλη του Άμπερκ και του Καστροφράουξελ και τις κοινές μας δράσεις, αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά και στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, δύο τομείς που κάθε πλευρά θεωρώ πως τα έχει πετύχει πολύ καλά. Το τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας αφορούσε το προσφυγικό και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Αυτό το οποίο μου μετέφερε και εκείνος που ήταν πολύ καλά ενημερωμένος ήταν η ανησυχία του για την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Μου μετέφερε και εγώ την αγωνία των συναδέλφων δημάρχων για μια κοινωνία η οποία πλέον έχει διπλάσιο πληθυσμό μεταναστών και προσφύγων από τον πραγματικό της πληθυσμό. Κοινή μας πεποίθηση είναι πως θα πρέπει να βοηθηθούν την ώρα αυτή τα ελληνικά σύνορα που είναι και σύνορα της Ευρώπης, να θωρακιστούν και παράλληλα να αναπτύξουμε πολιτικές προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στις χώρες τους, διότι μια γενικευμένη μεταναστευτική κρίση θα έπληκε όλη την Ευρώπη. Έχουμε κοινούς προορισμούς, κοινά οράματα και μέσω της ελληνογερμανικής θα μπορέσουμε να τα καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο. Ich bin zunächst mal sehr froh, dass ich die Gelegenheit habe, Herrn Bürgermeister Papastergiou hier in Trikala treffen zu können. Die Stadt Trikala ist für uns in der deutsch-griechischen Versammlung ein langjähriger und sehr guter Partner, denn Trikala pflegt bereits schon Städtepartnerschaften mit Amberg und Castrop aus Bruxelles. Aber was mich vor allem nach Trikala geführt hat, ist der Ruf der Stadt und seines Bürgermeisters, dass hier in Trikala die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sehr weit fortgeschritten ist. Und davon möchten auch wir etwas lernen und wieder etwas mit zurück nach Deutschland nehmen.